Χρυσό το χρώμα του, χρυσάφι σαν παραγωγή λοιπόν και το σήκω για την περιοχή της Μεσσηνίας και της Λακωνίας. Μια καλλιέργεια η οποία προφανώς μπορεί να γίνει ακόμα πιο δυναμική εφόσον ευοδοθούν οι προσπάθειες της Σικικής για την αναδιάρθρωση της καλλιέργειας. Χρόνια τώρα παλεύει η Σικική να γίνει η αντικατάσταση των παλαιών Σικαιώνων και να φυτευθούν νέοι. Για να δούμε λοιπόν και μετά τις τελευταίες εξελίξεις και μετά τις τελευταίες συναντήσεις αν τελικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Για την ώρα μένουμε στην υφιστάμενη δυναμικότητα και πάμε να δούμε με τον πρόεδρο της Σικικής, τον κύριο Παναγιώτη Παπαγεωργίου, πώς κύλησε η φετινή σεζόν. Δύσκολη όπως και οι αμέσως προηγούμενες. Να δούμε όμως αν υπάρχει κάποιο χαμόγελο που μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον. Κύριε Παπαγεωργίου, ακόμα μία χρονιά για την σικοπαραγωγή ολοκληρώνεται. Ποια είναι τα συμπεράσματα και τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε? Η χρονιά δεν ήταν από τις καλές χρονιές, λόγω της ξηρασίας που υπήρχε, τους καύσονες που πέρασαν και το Μάη και αργάς Αυγούστου, η βροχή η τελευταία, όλα αυτά επηρέασαν και την ποσότητα και την ποιότητα του σίκου. Ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές της τελευταίας πενταετίας, για τελευταία πενταετία κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα. Οι κλιματολογικές συνθήκες, κλιματική αλλαγή που λέμε, ήδη έχει αρχίσει και επηρεάζει τη Μεσσηνία. Και τη Μεσσηνία και τη Λακωνία και γενικότερα την Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί υπάρχουν τα μεγάλα προβλήματα της παραγωγής και ειδικά το σίκο που είναι η σικιά είναι πλατύφυλλο και χρειάζεται τις βροχές. Δυστυχώς δεν πάει καλά. Γι' αυτό έχουμε πολλές φορές ότι πρέπει να γίνουν φράγματα, γυμνοδεξαμενές, να μπορέσουμε και να αδρεύσουμε και να αλλάξουμε και το μικροκλίμα. Όπως έχω πει, το Ισραήλ μέσα στην έρμο έχει κάνει όαση και η Μεσσηνία, η Ελλάδα που είναι μια όαση θα την κάνουμε έρμο. Με μελέτες που έχουν γίνει, επιστημονικές, προβλέπεται η Νότια Ελλάδα να ερημοποιηθεί μετά από λίγα χρόνια. Και τα πρώτα φαινόμενα, οι ενδείξεις ήδη φαίνονται. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να επηρεάσει, να προσέξουν όλοι οι ηθήνοντες της εξουσίας από το συνεταιρισμό, την κοινότητα, το Δήμο, την περιφέρεια και την κεντρική εξουσία. Την τελική λύση δίνει η κεντρική εξουσία. Εμείς απλώς φωνάζουμε σε όπου βρεθούμε, σε όποιο φόρουμ και να βρεθούμε, θα το τονίσουμε αυτό και το τονίζουμε πάντα. Δυστυχώς μέχρι την ώρα δεν φαίνεται κάποια αποτελέσματα. Ότι τελευταία κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να γίνουν κάποιες λιμοξαμενές από την περιφέρεια έχουν φανεί, αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν και αν ολοκληρωθούν θα το δούμε στο μέλλον, μήπως είναι όπως και όλα τα άλλα τα ξύματα που έχουν γίνει. Μιλάμε λοιπόν για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θέτει ο πρόεδρος της Σικικής, αυτό της άρδευσης των καλλιεργειών. Ένα ζήτημα το οποίο προφανώς δεν απασχολεί μόνο τους Σικαιώνες, αλλά μόνο τους σικοπαραγωγούς. Απασχολεί τους παραγωγούς και πολλών άλλων προϊόντων στην περιοχή της Νοτιού Πελοποννήσου. Πιστεύετε ότι ο πλούτος, κύριε Παπαγεωργίου, είναι τελικά η αγροτική παραγωγή και μπορεί αυτό να το λάβει υπόψη της η πολιτεία? Άμα δείτε για τα τελευταία χρόνια, μέναμε ότι ο τουρισμός. Με μία κρίση ο τουρισμός πέθανε. Πλέον ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που μπορεί να δώσει την λύση σε ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας. Αν καλλιεργηθούν σωστά, επενδύουμε σωστά, γιατί τα προϊόντα μας είναι και εξαγώγημα. Όπως το σίκο είναι εξαγώγημα κατά 95%. Φέρνει συνάλλαγμα. Φέτος είδαμε ότι η κρίση στον τουρισμό με τον κορονοϊό και όχι μόνο. Αν επιτυχθούν γύρω άλλες μεγάλες εταιρείες, μονάδες στα παράλια οποιοδήποτε άλλο χωρών φτωχών και έτσι, ο τουρισμός φεύγει. Η γη μένει, η καλλιέργεια μένει. Άρα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στο πρωτογενή τομέα και στο δευτερογενή. Αν δεν βοηθηθεί ο πρωτογενής τομέας τώρα με την κρίση που υπάρχει, και δεν είναι μόνο τα σίκα, είναι και οι ελαιόνες,
και όλες και οι σταφίδες και όλα τα προϊόντα. Πρέπει να δοθεί έμφαση σε αυτόν τον τομέα για να μπορέσουμε να παράξουμε, να αναζωογονήσουμε πάλι τη χώρα μας. Άμα δείτε κάποτε στην κατοχή που στηρίχθηκε η Ελλάδα στον πρωτογενή τομέα, που έζησε η χώρα στον πρωτογενή τομέα, τότε στις πόλεις πεθαίνανε, στα χωριά ζούσαν. Σήμερα δυστυχώς θα πεθάνε και στα χωριά με την πείνα αν έλθει μια τέτοια κρίση. Γιατί δεν υπάρχουν ούτε στα χωριά αυτά που έπρεπε, που είχαν παλαιότερα. Γιατί έχουμε ξεφύγει από τον πρωτογενή τομέα και το νέο παιδί που γεννιέται και μεγαλώνει το χάμ, το σκεπτικό ότι είναι, θα φύγει να πάει να γίνει γκαρσόνι σε ένα ξενοδοχείο, σε μια καφετέρια, οπουδήποτε, για να φύγει από εδώ. Γιατί έχει καταληφθεί η ύπαιθρος. Και παλεύουμε με νύχια και με δόντια κάποιοι, είτε συνεταιρισμοί, είτε κάποιοι αγρότες που έχουν όρεξη να δουλέψουν, χωρίς τη βοήθεια αυτή που πρέπει. Και η καλύτερη βοήθεια είναι πότισμα, είπαμε ένα. Έλεγχος στα προϊόντα να μην διακινούνται μαύρα και μη ηλεγμένα από φυτοφάρμακα και από τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Για να μπορέσουμε να βρισκόμαστε στα μεγάλα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης, της Αμερικής. Αν δεν ελέγχονται τα προϊόντα από εδώ, πώς παράγονται, φεύγουμε και χάνουμε το ράφι. Όπως η ελιά, ξέρετε, είμαι ένας μεγάλος εξαγωγέας, τη χάσαμε τη μάχη στο ράφι. Ήρθαν ελιές εδώ, εισαγωγή από άλλες χώρες και φύγαν από εδώ για να πάνε έξω. Εκεί πλέον μάθανε να τρώνε και από άλλες χώρες και φύγανε και στραφήκανε αλλού μεγάλες αλυσίδες. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο ΣΥΚΟ και συμβαίνει. Ουσιαστικά έτσι όπως μας τα λέτε είναι σαν αυτά με εμείς. Εμείς τα φέραμε δηλαδή εδώ και τα διώξαμε έξω. Κάποιοι τα φέρανε και τα διώξανε έξω βεβαίως. Δεν τα φέρανε και είδες, μιλάμε για ελληνοποίηση. Και ζώα έρχονται και προϊόντα έρχονται. Έτσι. Δεν μπορεί να μην ελέγχονται. Δεν μπορεί όταν να μην γίνεται έλεγχος κατά την εξαγωγή και από που έχει έρθει. Δεν μπορεί το ΣΥΚΟ σήμερα, παραδείγματος χάρη, η ΣΥΚΙΚΙ και πέντε μονάδες που υπάρχουν, να είναι σε καθημερινό έλεγχο, γιατί στην εξαγωγή, στην απεντόμο ή στα πάντα. Και να κυκλοφοράνε ΣΥΚΑ στην αγορά ανεξέλεκτα. Αυτά, ξέρετε, αποτελέσματα έχουν. Χάνονται αγορές. Το 2002 είχαμε μια καταστροφή της σκοπαραγωγής. Κάποιος μεταποιητής τότε βγήκε και αγόρασε από ΣΥΚΑ. Τα ΣΥΚΑ που πάνε για ζωοτροφές, για οτιδήποτε άλλο και όχι για τροφή για τον άνθρωπο. Από αυτά διάλεξε κάποια και τα έστειλε στο εξωτερικό, έκανε εξαγωγή. Αυτός χρεοκόπησε. Η αγορά χάθηκε όμως. Ο παραγωγός δεν ξανάστηλε. Δεν ξαναστήλαμε σε αυτή την αγορά πάλι ΣΥΚΑ. Αυτό το κομμάτι της αγοράς το έχουμε χάσει από τότε. Άρα, γιατί μιλάω για ελέγχους. Και δεν είναι μόνο έλεγχος στις μονάδες αυτές, τις συγκεκριμένες που υπάρχουν και λειτουργούν με τις προδιαγραφές, όπως είναι οι εξαγωγικές, τις γνωρίζουμε ποιες είναι και εξαγάγουν. Υπάρχουν και άλλες που εξαγάγουν κρυφά. Ή μέσα στην εσωτερική αγορά τη γεμίζουν. Και την άλλη μέρα μπορεί να τα δεις γεμάτα έντομα τα ΣΥΚΑ, να έχουν φυτοφάρμακα, χωρίς να έχουν ελεγχθεί. Έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά αρκετά τα τελευταία χρόνια. Αρκετά, σίγουρα ναι. Πρόκειται λοιπόν για μια δυσφήμιση του προϊόντος όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Βεβαίως, και είπα κάτι. Ο μεταποιητής αυτός τελείωσε, αλλά η αγορά χάθηκε. Και ποιος την έχασε? Ο παραγωγός. Δηλαδή εκεί πρέπει να έχουμε και εμείς την ευθύνη, σαν παραγωγή, το τι κάνουμε. Ευκαιριακά το να οικονομήσουμε σήμερα και να χάσουμε αύριο και μεθαύριο είναι εμείς στέμε. Άρα πρέπει να προσέχουμε και τι κάνουμε με τα προϊόντα μας. Άρα προφανώς θα πρέπει να προσέχουν τις συνεργασίες τις οποίες κάνουν. Βεβαίως. Mm-hmm. Ευκαιριακά τώρα να περάσει ένα αυτοκίνητο γάμου, να πάρει ΣΥΚΑ ή να πάρει λάδι και να σου πει πάρε 5 δραχμές, 5 ευρώ το κιλό, ξέρω εγώ. Αυτό πρέπει να σε προβληματίσει. Και πήρε ό,τι βρήκε. Αυτό πρέπει και σαν παραγωγός να έχεις την ευθύνη για αυτό που κάνεις. Δεν φτάνει λοιπόν που έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουμε και τη μειωμένη παραγωγή φέτος λόγω του καιρού, λόγω του καύσωνα και λόγω της βροχής της τελευταίας. Πού κυμαίνεται η ποσότητα η οποία τελικά θα βγει στην αγορά μέσα στο επόμενο διάστημα?
όλη η ποσότητα φέτος μαζί στους 1.300 τόνους, 1.350, εκεί κάπου θα πάρει η μαζί με Σινή Αλακωνία. Ναι, όλο με Σινή Αλακωνία και ένα κομμάτι ελάχιστο είναι στη νότια Αρκαδία, στις παρυφές της Αρκαδίας, γιατί εκεί καλλιεργούσαν σίκα από παλιά και καλλιεργούν κάποιοι και έχουν φυτευτεί κάποιοι σικιώνες και τώρα τελευταία. Αλλά όλα αυτά με εκείνη. Όσο έβγαζε ένα χωριό κάποτε, είναι όλη η παραγωγή. Και δυστυχώς φτάνουμε σε σημείο κάθε χρόνο χάνοντας τις αγορές, να έχουμε και προβλήματα προς τις αγορές. Και όπως υπάρχει και η κρίση φέτος, πολύ φοβάμαι ότι και αυτά τα σίκα θα μείνουν σε χέρια μεταποιητών, όπως μείνανε και πέρυσι. Θεωρείτε ότι δεν θα βγουν στις αγορές, θα μένουν στις αποθήκες? Υπάρχει ζήτηση για το σίκο κάθε χρόνο. Μάλιστα, δεν μπορούμε να μπούμε και σε καινούργιες αγορές γιατί δεν έχουμε παραγωγή. Και σιγά σιγά συρρυκνώνεται η αγορά μας. Παρ' όλα αυτά, δεν έχετε μπει στον πειρασμό να κάνετε εισαγωγή σίκων εσείς από άλλες χώρες? Όχι, εμείς ειδικά σαν Σικική, ούτε και από άλλο από την περιοχή δραστηριότητας που επιχειρούμε, που είναι η Τρεις Νομοί, η Νότια Πελοπόννησο, δεν έχουμε δοκιμάσει να πάρουμε και πολλές φορές παραγωγή και από άλλες περιοχές της χώρας. Προσπαθούν να μας φέρουν σίκα, να τα τυποποιήσουμε και τα διώξουμε και ας μην έχουμε. Δεν θέλουμε να μάθουμε τον πελάτη μας να τρώει σίκο άλλη ποικιλία από αυτή που τους δίνουμε εμείς. Αυτό που είπα νωρίτερα, όταν το μάθεις να τρώει ελιές από τη Χιλή, τι θα κάνει, θα έρθει να δεις, ο Αυστραλός, θα έρθει να πάρει από την Ελλάδα, θα πάει κατευθείαν στη Χιλή κάποια στιγμή. Κύριε Παπαγεωργίου, άρα το πρόβλημά μας είναι οι ποσότητες. Και για να έχουμε ποσότητες, χρειαζόμαστε και νερό για να καλλιεργηθούν περισσότερες εκτάσεις και πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των σικαιώνων. Τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία? Μετά την επίσκεψη που είχαμε κάνει στο Υπουργείο Γεωργίας και εδώ που είχε έρθει ο αναπληρωτής υπουργός, το έχουν δει θετικά και ήδη έχει μπει το νερό στα βλάκια πλέον. Ήδη έχει κάνει, στείλαμε το Υπουργείο στις Βρυξέλλες για τη Σικιά και για τη Σταβίδα να μπορέσουν να το περάσουμε σε ένα πρόγραμμα. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, γιατί έχω πει από καιρό, από τότε την επίσκεψη των Υπουργών που κάναμε ή τώρα ή ποτέ, είναι η μόνη ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας που το έχει δει τόσο θετικά και το έχει πάρει ζεστά και προσπαθεί, γιατί προσπαθεί να δώσει τη λύση να φυτέψουμε καινούργιες καλλιέργειες. Γιατί πράγματι καθίσαν και το είδανε τι παραγωγή έχει η Σικιά, τι απόδοση έχει, το στρέμμα. Με τη μελέτη που είχαμε κάνει εμείς, μάλιστα ο κύριος Κρέκας κάτω που είχε έρθει με τον διευθυντή, κάθισε και του έκανε οικονομική ανάλυση ανά στρέμμα και τι παραγωγή μπορεί να έχει και είπε ο ίδιος ο υπουργός, μα μια τέτοια δυναμική καλλιέργεια να μην υπάρχει, να την αφήσουμε να πεθάνει. Πράγματι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα καλό δρόμο και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και τη Σικικής που το παλεύει χρόνια, αλλά και του Υπουργείου Γεωργίας αυτή τη στιγμή, της ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας αυτή τη στιγμή που είναι και το βλέπει τόσο θετικά. Άρα είμαστε αισιόδοξοι, αλλά πρέπει να γίνει σε σωστή βάση. Να φυτευτούν οι σικές εκεί που είναι πρώιμη η παραγωγή και βγαίνει και καλή και πρώιμη. Να μην γίνει το λάθος που έγινε το 97 και το 98, που μπήκανε σε βουνά και σε λαγκάδια και δεν καλλιεργήθηκαν, είναι κατελημένα. Άμα πήγαινε να κάνετε ένα ρεπορτάζ, να σας πω να γυρίσετε χωριά, θα δείτε πόσες σικές είναι μέσα στα λόγια πλέον. Γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν παραγωγή εκεί που φυτευτήκαν. Μέσα στο ποτάμι δεν θα πάρει. Στο βουνό δεν θα πάρει. Δηλαδή, η σικιά είναι ένα δέντρο που δεν κάνει σε όλη τη Μεσσηνία. Βλέπετε εδώ στην κεντρική Μεσσηνία, ο Δήμος Μεσσηνίας αυτή τη στιγμή έχει το 80%. Η περιοχή της Καλαμάτας και μέχρι τα Αρφαρά επάνω του Σιάμου, όλη η περιοχή αυτή είναι πρώην περιοχή, είχε παλιά σικές. Αυτές οι περιοχές και άλλες επηρεάζουν την αγορά, γιατί είναι και πρώιμη και καλή. Είναι λεπτόφλιδα, είναι μελιτώδες τα σίκα, σε οποιαδήποτε αγορά μπορεί να σταθούν. Δηλαδή μπορούμε να πούμε, και εμείς έχουμε την εμπειρία, η διεύθυνση, η ΔΑΟΚ έχει την εμπειρία που παράγονται, να αφήσουν από μας, με τη συνεργασία με τη διεύθυνση, τη ΔΑΟΚ, να κάνουμε ένα πλάνο που πρέπει να φυτευτούν.
και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί, γιατί αυτό είναι και στο όλο το ζουμί, γιατί όπως γνωρίζετε, 33,5 στρέμματα έχει ο κάθε αγρότης στην Ελλάδα. Δεν μπορεί και έχει και 10 στρέμματα σηκές ή 20. Ή κάποιοι μπορεί να έχουν και 30 και 50. Δεν μπορεί να ξεριζώσεις και να περμένεις μετά από 5-10 χρόνια να εισπράξεις. Είναι δεντρώδες οι καλλιεργίες. Άρα θέλει μια βοήθεια σε αυτό το μεταβατικό στάδιο μέχρι να μπορέσουμε να πάρουμε εισόδημα και να μπουν. Και βλέπω αυτή τη στιγμή ότι είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει. Εάν δεν γίνει αυτή τη στιγμή, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Έχουμε όμως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που λέγεται ζημιά. Και η ζημιά την τελευταία πενταετία ταλαιπωρεί τους παραγωγούς και φυσικά και τη σηκική και κάθε τυποποιητή, γιατί δεν έχουμε προϊόν. Οι αποζημιώσεις έρχονται. Τι κάνει ο ΕΛΓΑ? Ο ΕΛΓΑ είναι ένας γερασμένος οργανισμός. Έχει ένα γερασμένο κανονισμό που θέλει ανανέωση. Πρέπει να προσαρμοστεί στο σήμερα. Διότι αυτή τη στιγμή, με αυτή τη ζημιά που έχουμε πάθει, οι υπεύθυνοι του ΕΛΓΑ θεωρούν ότι δεν υπάρχει ζημιά να αποζημιωθούν. Δεν το προβλέπει ο κανονισμός. Δηλαδή, ο καύσωνας έγινε τον αργάς Αυγούστου. Ο καύσωνας έγινε το Μάη. Η βροχή έπεσε αργά. Όλα αυτά τα φαινόμενα πρέπει να μαζευτούν για να αποζημιώσει. Ο καύσωνας δεν επηρέασε τόσο πολύ. Ο καύσωνας ο άλλος δεν επηρέασε. Η βροχή ήταν λιγότερη. Όλα μαζί αυτά δεν έχουν ένα αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να αποζημιωθούμε. Αυτό πρέπει να το δούμε στον κανονισμό και να περάσει για να υπάρξει αποζημίωση. Είναι μεγάλη ζημιά που έχει συμβεί φέτος. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε την περσινή χρονιά, πέρυσι είχαμε μια χρονιά, πάλι με πρόβλημα. Μας πέσαν τα σίκα στην γονιμοποίηση. Από τις καιρικές συνθήκες. Έβρεχε ο Απρίλης την ώρα που γινόταν η γονιμοποίηση και δεν γονιμοποιηθήκανε. Δεν το προβλέπει, λέει ο κανονισμός. Δεν μπορεί να μην προβλέπει αυτά. Και να μένουμε. Και τα σίκα ήταν στους 1.500 τόνους πέρυσι. Φέτος θα είναι ακόμη πιο χαμηλότερα. Τα σίκα ήταν πάρα πολλά σκιώνες φέτος. Λόγω όμως όλων αυτών των προβλημάτων που είπα, δεν μπορέσαμε να τα πάρουμε. Άρα δεν πρέπει να έχει αποζημίωση ο παραγωγός. Τότε τι πληρώνουμε? Ο ΕΛΓΑ πρέπει να το δει, το Υπουργείο πρέπει να το δει και να το βάλει στο νέο κανονισμό, γιατί ο Υπουργός συζητάει για νέο κανονισμό. Να τα βάλει όλα μαζί στο νέο κανονισμό, να και οι οπόνοι του ΕΛΓΑ να το δούνε διαφορετικά. Δεν είναι δικό του το μαγαζί. Γιατί έρχεται ο γεωπόνος στο χωριό και βλέπει τον παραγωγό και του λέει: σου έδωσα. Δεν μας τα έδωσε. Εμείς του δίνουμε του γεωπόνου. Ο εργοδότης του γεωπόνου του ΕΛΓΑ είναι η παραγωγή. Και δεν το σέβονται αυτό. Γιατί αν σταματήσουμε εμείς να πληρώνουμε, θα πάνε στο Ταμείο Ανεργίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν καλά και πρέπει να φέρονται καλύτερα. Δεν χρειάζεται να έρθει στο χωριό και να του πει του παραγωγού: δεν έκανε καύσωνα, δεν σε πληρώνω. Για ποιο λόγο πήγε στο χωριό? Τον πήρε τηλέφωνο ο παραγωγός και ήρθανε 2-3 γεωπόνοι. Και τι του είπε εδώ, μόλις πήγε στο χωριό, δεν αποζημιώνεται γιατί δεν έκανε καύσωνα. Και γιατί το είπες? Για να έρθεις να πάρεις τα εκτός έδρας? Είναι περίεργο το φαινόμενο αυτό που γίνεται. Μπορούσε να το πει και από το τηλέφωνο και να μην έχει κόστος ο ΕΛΓΑ. Και αν έχει, να δώσει τον παραγωγό. Όλα αυτά, εγώ τα λέω και τα φωνάζω και είμαι και στο στόχαστρο των υπευθύνων του ΕΛΓΑ, γιατί φωνάζω. Γιατί έχω πει να φύγουμε. Έχω πει να πάμε σε ιδιωτική, πώς το λέω, όποιος θέλει, να πάει σε ιδιωτική ασφάλεια, εφόσον το θέλει, αλλά όχι όμως μέσα από τον ΕΛΓΑ. Και το είχα πει και στο Υπουργείο, σε μια συσκέψη μου στον Υπουργό. Ναι, ιδιωτικό, άμα ποιο θέλει, επιλογή. Θέλει στο κρατικό, στο κρατικό. Θέλει στο ιδιωτικό, δεν θέλω καθόλου να είμαι. Παραγωγός θέλει, ο άλλος καθόλου. Δεν μπορεί να σε ειρωνεύεται οποιοδήποτε. Αλλά από εκεί μετά, είπα, επήγεται να γίνει αλλαγή του κανονισμού. Αλλά και τώρα ακόμη ο Υπουργός, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ πρέπει να το δούνε πώς θα αποζημιώσουν τους σηκοπαραγωγούς. Όλα μαζί μπορεί να μαζέψουν και να τα κολλήσουν στο τέλος στη βροχή. Δεν μπορούμε να πούμε 20% τούτο, 20% άλλο, 30% εκείνο, όλα μαζί είναι ένα αποτέλεσμα. Υπάρχουν παραγωγοί που δεν βγάλαν σίγκα, βγάλαν πολύ ελάχιστα. Σήμερα είδατε εκεί, κάνατε πλάνο, είδατε γεμάτα τρακτέρ με απόσυκα.
Αυτά πάνε για ζωοτροφές. Δηλαδή τι έχουν, 30-33 λεπτά. Δεν μπορεί να ζήσει με αυτό το προϊόν. Τα πήρατε τα πλάνα και το είδατε τι γίνεται. Είναι πάρα πολλά τα μπόσικα. Και χώρια ότι μείνανε αμάζευα τα σίκα, είτε και απάνω στις σίκες ή κάτω. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το να μας πούνε από τα ψέα δεν πρόκειται να πάρουμε για τον καρπό. Εδώ με τα ψέα, πριν από λίγα χρόνια που είχε γίνει εδώ καταστροφή, αν θυμάστε, στη Λευκοχώρα, σε κάτω χωριά, πάρα πολλές μεγάλες ζημιές, σπίτια, αποθήκες και ακόμη δεν έχουν πάρει άνθρωποι. Δηλαδή πώς να σταθούν στα πόδια τους. Αλλά εδώ χάσαμε το προϊόν. Δεν χάσαμε τα δέντρα. Σιγά σιγά όμως θα χαθούν τα δέντρα από την ανοβρία, όπως είπαμε, από την ξηρασία, από την κλιματική αλλαγή. Τι πιστεύετε ότι θα ήταν μια λύση για να μπορέσει να λειτουργήσει ο ΕΛΓΑ έτσι όπως ένας παραγωγός περιμένει? Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ έπρεπε η πλειοψηφία ή τουλάχιστον έστω μια μικρή μειοψηφία να είναι αγρότες, παραγωγή. Υπήρχε παλιά ένας εκπρόσωπος των αγροτών που έβγαινε από την Πασεγές. Τα τελευταία χρόνια, πριν πενταετία περίπου κάπου εκεί, το καταργήσανε και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αγρότης μέσα, κανένας. Αλλά και ο ένας μπορεί να μην ήταν και αγρότης εκείνος που ήταν. Υπήρχε όμως νεκρός. Όμως μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο έπρεπε να είναι η πλειοψηφία. Αλλά εγώ η πρότασή μου, έστω και αν είναι 9 το Συμβούλιο, οι 4 να είναι αγρότες. Να έχουν άποψη να επηρεάσουν και τους υπόλοιπους όταν αποφασίζουν. Δεν μπορούν να αποφασίζουν ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν. Για μας χωρίς εμάς. Αυτό πρέπει στον καινούργιο κανονισμό να το δούνε και να το περάσουν. Το έχω πει και στον Υπουργό, το λέω και τώρα, να μήπως το καταλάβουν καλύτερα ότι ο ΕΛΓΑ είναι οργανισμός των αγροτών και εμείς αποφασίζουμε για μας. Να γνωρίζουμε τα οικονομικά, να γνωρίζουμε τη μισθοδοσία. Ποιος γνωρίζει ποια μισθοδοσία έχει ο ΕΛΓΑ και γιατί πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, 100 και να μην έχει 90 και γιατί να έχει 90 και να μην έχει 150 όταν χρειάζεται. Τότε που χρειάζεται. Άρα, αυτό το κομμάτι μας καίει σαν παραγωγούς. Και μιλώντας για τις εξαγωγές, θα θέλαμε να δούμε τελικά πού βρισκόμαστε φέτος. Κάναμε μια καλή αρχή, παρά τον κορονοϊό, έγιναν καλές επαφές, καλές δημόσιες σχέσεις. Συνεχίζεται αυτό? Κοιτάξτε, εμείς όλο τον χρόνο ασχολούμαστε με τις αγορές, με τους πελάτες που έχουμε. Προσπαθούμε να τους κρατήσουμε έστω και με λιγότερα προϊόντα που βγάζουμε, για να έχουμε μια γκάμα πελατών σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς έχουμε πελάτες και στην Αυστραλία και στον Καναδά και στην Αμερική, εδώ στην κεντρική Ευρώπη. Μας έχουν ζητήσει και στην Ιαπωνία και σε κάποιες άλλες χώρες και Αφρική στέλνουμε κάποια. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε τις ποσότητες να στείλουμε που χρειαζόμαστε και όπως είπα κάθε χρόνο μοιράζουμε λίγα από εδώ, λίγα από εκεί για να μπορέσουμε να κρατάμε τους πελάτες μας. Οι εξαγωγές έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Πάμε καλά. Το μόνο προϊόν είναι το, από τις ποιότητες, είναι το τρίτο σίκο. Έχει ένα μικρό πρόβλημα στην αγορά. Αλλά εμείς δεν έχουμε πρόβλημα στις σίκες. Το είχα πει και από την αρχή. Ό,τι σίκα θα πάρουμε, θα τα εξαγάγουμε, θα πληρωθούν οι παραγωγοί. Δεν υπάρχει, γιατί και στις εξαγωγές μας, οι πελάτες μας ξέρουν, έχουμε όλες τις πιστοποιήσεις που χρειάζονται, που μπορεί να μην βρεις, να μην βρείτε σε πιο μικρότερες ή οτιδήποτε άλλες επιχειρήσεις, τις πιστοποιήσεις που έχουμε εμείς, γιατί οι πιστοποιήσεις που έχει ένα διαβατήριο για τις διεθνείς αγορές. Ό,τι προδιαγραφές έχει ο ΕΒΗ, εμείς τις έχουμε και με το παραπάνω. Και θερμικές χάμερες μέσα στο τυποποιητήριο και στην είσοδο, μπαίνοντας οι εργάτες μέσα, το προσωπικό όλο, θερμομετρείται, βγαίνοντας κάθε φορά όποτε βγει, πόσες φορές την ημέρα μπει, βγει, θα θερμομετρηθεί και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται. Και με την πιστοποίηση όλα. Άρα και σε αυτό το τομέα είμαστε μπροστά και είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε, γιατί αν δημιουργηθούν 2-3 προβλήματα μέσα στην τυποποιητήριο, θα είχαμε πρόβλημα να μπούμε σε καραντίνα. Εάν φανεί κάτι, δεν θα περάσει μέσα. Και θα προσπαθούμε να το ελέγξουμε. Μέχρι την ώρα, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και σε αυτό το τομέα είμαστε έτοιμοι. Είχαμε προετοιμαστεί πρωτού ξεκινήσουμε.
Και πάμε τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, να δούμε τι στόχους θέτουμε για τη νέα χρονιά. Το ΔΣ της Οικικής, τι θα επιδιώξει, τι βάζει ψηλά λοιπόν στις προτεραιότητες του. Εμείς έχουμε, μας έχει εγκριθεί ένα πρόγραμμα για εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων με τις προδιαγραφές που προχωράει η τεχνολογία. Είναι ένα καλό πρόγραμμα, μεγάλο, αλλά το έχουμε παγώσει λόγω της κρίσης που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Προετοιμαζόμεθα όμως, μπορούμε να το κάνουμε και στην επόμενη χρονιά να ξεκινήσει. Αλλά επειδή είμαστε μια επιχείρηση, μια ένδυση και οργάνωση που λειτουργούμε νοικοκυρεμένα και δεν κάνουμε άλματα, γι' αυτό υπάρχουμε. Κοιτάμε να δούμε, όπως έλεγε ο παππούς μου, μέχρι εκεί που φτάνει το πόδι σου να το απλώνεις, όχι παραπέρα. Λόγω της κρίσης το περιμένουμε. Ένας στόχος είναι ο εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και με κάποια καινούργια προϊόντα, με κάποιες καινούργιες τυποποιήσεις. Ένα παράδειγμα, ένα μηχάνημα αυτόματης τυποποίησης, ζύγης και τυποποίησης, είναι κάτι το καλύτερο. Ήδη σε μικρό βαθμό το κάνουμε. Έχουμε κάνει καινούργιες συσκευασίες, αλλά ένα καλό μηχάνημα να σου παράγει την ημέρα, να βγάζεις αυτοκίνητο, να μπορείς να κάνεις εξαγωγές. Αυτό είναι ο εξυγχρονισμός στους στόχους που έχουμε. Ο άλλος είναι να πετύχουμε την αναδιάθρωση και ο άλλος είναι πώς θα έχουμε καλές αγορές, επιλεγμένες αγορές, εκεί που υπάρχει το χρήμα να εξαγάγουμε για να μπορεί και ο παραγωγός να έχει, να απολαμβάνει μία καλή τιμή. Το να πουλήσει είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το να διώξει οποιαδήποτε χώρα της γης. Εκεί που πληρώνεται το προϊόν, που εξασφαλίζει το χρήμα να το πάρεις και καλή τιμή. Αυτή είναι ένας από τους στόχους μας που έχουμε και υπάρχουν και άλλοι στόχοι που συζητιώνται στη Γενική Συνέλευση, στα Διοικητικά Συμβούλια για καλύτερη συνεργασία με τον παραγωγό, εμπιστοσύνη ο παραγωγός στην οργάνωσή του, γιατί η ΣΥΚΙ δεν είναι δικιά μου. Είναι των παραγωγών. Είναι το μαγαζί τους, είναι το σπίτι τους. Οποιοςδήποτε εκεί απευθύνεται. Ό,τι προβλήματα θέλετε. Γιατί και εκείνος που δεν φέρει σύγκαση. Γιατί η ΣΥΚΙ φωνάζει να φωνάξει για την αποζημίωση. Γιατί η ΣΥΚΙ φωνάζει για την τιμή άμα δεν είναι καλή. Αλλά αν η ΣΥΚΙ δεν έχει προϊόν, τι τιμή θα βγάλει. Δηλαδή, εμείς χαράζουμε την οικονομική πολιτική, την τιμολογιακή πολιτική. Εμείς ανακοινώνουμε τιμές. Και ακολουθούν οποιοδήποτε άλλο αγοράει σίκα έξω. Αν εμείς πούμε χαμηλή τιμή, χαμηλή θα πούνε και άλλοι. Άρα, εκείνος που δεν φέρνει σίκα σε εμάς, γιατί έχει απέτηση από εμάς και περιμένει από εμάς. Φέτος καθυστερήσαμε στην αρχή να βγάλουμε τιμές. Ξέρετε ποιοι φωνάζανε. Εκείνοι που είχαν πουλήσει πέρσι τα σίκα έξω. Γιατί δεν βγάζουμε τιμές. Είναι... Τέλος πάντων, εγώ καλώ τους παραγωγούς, όλους να είναι στη γη, όλοι να είναι στο σπίτι τους, δεν είναι δικό μου το σπίτι, δικό τους. Εκλογές έρχονται, συμμετέχουν στη συνέλευση, δεν είναι να είσαι απ' έξω και να κάνεις κριτική. Είναι να είσαι μέσα, να παλέψεις, θέλεις να στη δίκη, θέλεις τη συνέλευση, να έχεις την άποψή σου, να βλέπεις τα πράγματα ποια είναι, να γνωρίζεις, για να μπορείς και να κάνεις την πρότασή σου. Να κάθεις στο καφενείο και να λες πρέπει να γίνει αυτό και εκείνο το άλλο, το πιο θεωρητικό, το καλύτερο πράγμα. Το να είσαι μέσα, να δεις αν μπορεί να γίνει και πώς πρέπει να γίνει. Γι' αυτό είπα, οι στόχοι, το βασικότερο είναι το προϊόν, να έχουμε προϊόν. Γιατί σε λίγα χρόνια δεν υπάρχει. Εκεί το παλεύουμε και με, να δούμε, όπως είπαμε, την αναδιάθρωση. Και το πότισμα είναι το βασικό. Αν δεν γίνει, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν δέντρα. Και από εκεί μετά, ό,τι και να λέμε σήμερα, θα μείνουμε στα λόγια. Θέλουμε έργα. Θέλουμε έργα, λοιπόν. Έτσι ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο πρόεδρος της Οικικής, Παναγιώτης Παπαγεωργίου, και αυτήν την σεζόν. Μια σεζόν ακόμα, λοιπόν, που ολοκληρώνεται η σικοπαραγωγή.
Η συγκομιδή λοιπόν έκλεισε, όχι με τα καλύτερα αποτελέσματα, μάλλον με τα χειρότερα των τελευταίων ετών. Ας ελπίσουμε όμως ότι τα όσα ακούσαμε θα γίνουν πράξη στην πορεία με τη βοήθεια της πολιτείας και με την υποστήριξη φυσικά πάντοτε των ίδιων των παραγωγών.